λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά. Στο πρώτο διάδρομο είναι ο Γιώργος Ζένιος, στο δεύτερο διάδρομο η Άλκης της Παυλίδου, στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου, στο τέταρτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, στον πέμπτο ο Σοφοκλής Κασκαούνιας καταϊδρωμένος, στον έκτο η Μάρα Κωνσταντίνου, δίπλα της είναι η Ειρήνη Κωνσταντίνου και ακολουθεί στον όγδοο διάδρομο ο Σίμος Τσάκας και είναι η κωμωδία του Σίγμα «Βουράτε γειτόνι». Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκά σε γίνει και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον τσίρι. Κι αφήνει ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέτα του μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει, αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκη. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι ο Σοφρόνης, ξέρετε το παιδί. Κι εγώ σπουδάζω στη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπουδάζω μαϊρά και ζαχαροπλαστική. Εγώ είμαι χορογράφος. Φωνάζουμε ζωή και αν δεν σα περνάω παθαίνω συγκοπή. Hello! Εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο χόρτατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούλεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξε δά, ρίξε δά. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του φτιαρά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Φουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ναι, κατάλαβα. Ο Ρίκος και ο Αρτεμάκης φτάνουν στο χωράφι με τα κουνουπίδια. Και όπως λέει ο Ρίκος, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Έγαψαν μου 600 λίρες. Όχι, 580 ήταν, κύριε Ρίκο. Είναι 600 σαν το κουτούσι, ρε Αρτεμάκη, εντάξει. Λοιπόν, 600 λίρες, εντάξει. Και 810. Τα ενίκια τα καθυστερημένα. Αν κοινούλα δικά μου, κύριε Ρίκο. Α, εμέ κοφτηρά, άρτημα και καλό είστε με το Γιάννη τούτο. Λοιπόν, γίνεται 1410. Βάλε και 500 λίρες στα μερογάματα μου. 1910. Βάλε και 5,5% τόκους και δεν το πεις παρακάτω. Πολλά φτηνά που τους τα πίνα. Έχουμε 2,240. Δηλαδή, έχουμε και ναι, μεν, σε 240 εβδομάδες. Άμα σου κόφω 10 λίρες που το χρέο, δεν ξέρεις πόσα... Έσαι εδώ 5 χρόνια, ρε, 5 χρόνια εξόφληση. Μέσα στην κάσα, ο Σοφρόνης και η Κικίτσα περνούν στιγμές αγωνίας. Σε λίγο θα έρθουν να φορτώσουν και θα ανοίξει την κάσα, και τότε τι θα γίνει. Όχι, όχι, με μου λάλλει σε τσίν και φοβούμαι. Θα μας κοντήσει και το σηκώ, λαλό σου το. Άμα φοβούμαι, σταμάτα. Άμα ρε, Αρτεμάκη, γιατί ρε τσί μου να κοψεις το δεκαλυρό. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για την ηρωική έξοδο. Ναι. Ανοίγω. Ναι. Ένα, δύο... Στο διαμέρισμα των παιδιών, ο Γιάννης και η Παντελίτσα μαλώνουν για τα αυγά όταν... Πήγαινε, άνοιξε τώρα και γλώσσα λί. Καλά που σου κάνω, έτσι σ' αφήνω να φάεις. Ναι, με χωρίς, πήγαινε, άνοιξε, κάνε καμιά δουλειά. Νομίζω ότι πήρε νόνους σου αέραν και θα φάεις μια μπουμπάνο και θα λιθωρήσεις. Ποιος χαίρεται? Συγγνώμη, είναι μέσα ο Ιωάννης και ο Αρτέμιος? Και μέσα? Εδώ είναι! Εδώ είμαστε! Γεια σας, γεια σου, Ιωάννη! Παίρνω μέσα! Ευχαριστώ, Ιωάννη! Άστα, άστα! Εγώ! Η Αναστάζια βρίσκει αναπάντεχη στήριξη από την Πέπα. Ευχαριστώ! Για είναι τα πράγματα. Που έκατσες κι άκουσες με. Εν έχω κανέναν εγώ να τα πω. Εν έχω μάμα, εγώ, κυρία Πέπα. Κυρία Πέπα. Ναι, 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 μάνα. Λείπει μου πολλά η μάμα μου. Έτσι σκέφτομαι ότι ένα αντιθονήθηκε. Έθα δίπλα μου. Έθα στάθει δίπλα μου η μάμα μου. Κοίτα. Συντήθω.
και στέκομαι εγώ αν θέλεις. Α? Πάω εγώ, α. Αλλά αποφασίζει ότι πρέπει να ξεχάσει για πάντα το Σωκράτη. Κι έτσι ξεχύνεται στα μαγαζιά. Εχώρισα πριν λίγο. Μετά από 8 χρόνια δεσμού. Και εκεί που ήταν όλα έτοιμα για το γάμο. Εσύ πώς εξεπερνούσες κάτι τέτοιον. Εγώ είχα δύο τινά. Ή να πάω σε ένα χωριό να δω κάμποσα πράγματα χωριάτικα, να πάθω ένα δυνάμενο σοκ. Ή να αλλάξω τα πάντα μέσα στο σπίτι μου. Προτίμησα το δεύτερο. Πού να γυρίζω μέσα στα χωριά τα ξένα. Άντε, άντε, φέρτε κοντά φορτηγό να φορτώνουμε. Ο Αρτεμάκης βλέπει τα παιδιά στην κάσα και προσπαθεί να απομακρύνει τον Ρίκο. Το μητσερόνα που δαμέ και πάνω, εντάξει, ξέρεις που εμπού είναι. Λοιπόν, αν μένεις εσκούς που να σου δώκω εγώ. Μα έσπασες με ρο Γιώργο, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, εγώ σου πω Γιώργο, θα τα κόψω, αλλά στη μισή τιμή, ρε, τέλειωσε. Μα... Αρτεμάκη. Ναι. Κάτι πάλα, ρε. Πάλα! 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 Αγαρίς, κύριε Ρίκο. Λυπήθητα, κύριε Ρίκο. Μα να μπούει, ρε. Τι δάνεις, ρε. Λυπήθητα, κύριε Ρίκο, εμίτσα. Για εμίτσα, ρε. Τώρα του θα τα φύγεις ακόμα μια ημέρα να μέτρονται, ρε. Αλλά τελικά δεν καταφέρνει να αποτρέψει το μοιραίο. Παρεξήγηση, κύριε παππού. Παρεξήγηση. Αρτεμάκη. Ναι, κύριε Ρίκο. Φέρ' μου την πάλα! Φέρ' μου την πάλα! Πάλα, κύριε Ρίκο! Πάλα, όλοι! Κύριε Τσαμπούρα! Ρε, δάρε! Πού είναι να πάει, ρε, μαλλούρος είναι! Τώρα, ρε, τώρα! Θα βακά κουρτουμπέλα σχανέω να με δεχτεί. Μακάρι να με δεχτεί. Τι, γιατί. Ε, όχι. Τι λες, αστιεύκομα να μου είναι. Να δεχτεί, με φως. Καλό να πιάσω τη μάμα μου, αν είσαι σίγουρος. Και γιατί να πιάσεις τη μάμα σου. Να της πω να φέρει την Άννη. Καλή. Πολλά καλή.
Ξέρω αυτά δικτύο ρίσκος να είμαστε δικτύο με δικτύο καλά δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Όχι μάνα μου, εγώ διοκτήτη της πολυκατοικίας που λαλώ. Μπορεί να με δεχτεί να μην βρίσκουμε τέσσερις δαμέ. Ουφ, τι λαλείς. Συγγνώμη, μήπως δεν κατάλαβα. Η Άννη δεν είναι η αρφή σου. Τι λες καλέ, είναι η Φιλιππινέζα μας. Α, ώστε. Ναι, ζω η Φιλιππινέζα. Εσείς δεν έχετε σπίτι σας. Καλό, έχουμε εμένα. Μαδρίτσα. Μισό λεπτό. Ναι, Μαδρίτσα. Τι έκυσα, το λεωφορείο φεύγει σε λίγο, τέλειωνε, δεν φεύγει που δάμε. Τι θέλει να με πει, μου τι θέλει. Γυρευκό το γάλα, πού το έχετε. Σπάζει με έτσι. Και πάτε λίτσα. Το γάλα δεν πάει, πού το γυρεύει και μαρμαρίτσα, ψυγείο και έβρετο, το πρώτο εκπέντα. Γε μου, εσύ θα χαρούχα που γυρεύκω. Α, εδώ. Δεν πάτε λίτσα, μα ρουβάς το γάλα του ζαχαρούχο, μάνα. Ναι, μωρώνες. Ναι, γιατί εσύ, αχα, εσύ εν το ρουβάς. Λάξ! Μαμά, είναι μπελάρες που λάει όλα. Ναι ρε που εμπελάρες, εσύ άμα το στυλώσεις και ο παλιός το κουτί αυτοί όσο στοί. Να το ερούφησε έναν όπως ο Βούρκαρος. Πώς θυμηθήκα εγώ το ζαχαρούχο το γάλα τώρα. Να μάνα γιο μου θέλω. Να μου μάνα μου έτσι να το ρουφήσω και να πλώσω και κάμπος μου πάνω στο ψουμί. Θα τον πιάσω να μου φέρει. Αλλό. Ρίκο μου, σαν έρχεσαι φέρνεις μου 2-3 ζαχαρούχα γαλάτα. Τα γαλάτα ζαχαρούχα σε μαράνας. Ρίκο, άκου να σου πω. Επεθύμησα γάλα ζαχαρούχων και θα μου φέρεις. Τέλειωσε. Το πούσι που με θυμίσες, δεν έκανα ζαχαρούχο. Θα σας κατακόψω δε σκιό. Μα ποιες σκιό ρε, επελάνες. Τώρα και φέρνω την κόρη σου πάνω. Ποιαν κόρη μου φέρνεις, πού πάνω ρε, αφού το μωρό τσιμάται. Ένε σου που τσιμάσαι. Αν δεν κλείσει να μην πιερνούμε και μπαίνουμε στο ασασέρ. Μα να μου λέει τώρα τούτος. Κύριε λέεις, πού πάνω να τη φέρει, πού την ύβρεν και να τη φέρει. Αφού το μωρό τσιμάται. Αλλά όπως περιπέζει με για να γλιτώσει τα γάλατα. Κικίτσα! Κικίτσα! Πέρασε έξω, κορί. Να πες σε πιάσω από τα μαλλιά και ας γυρίζομαι στην πολυκατοικία. Αφήσαμε το πάνω του! Μάνα μου! Έπρεπε να μείω και με το ακούνι. Βλέπω! Μην ξαναπείς, μην ξαναπείς του την κουβέντα. Έπρασε μέσα στους τροχούς η μάσου, κόρη. Ασλέ, κάτσε εντάξα μου να κάνω. Να μου είναι τούτη. Με παουρίζεις, λάλο. Πρόξε πολλά. Πρόξε πολλά καλά. Έθα μου πεις εσύ τέλος να μείνω μες στην πολυκατοικία, εντάξει. Ρε Αννή. Κάμε κύριε Ρίκο. Σύραξε την αρφή σου, γιατί είναι πολλά που τούν καρμένος. Εντάξει κύριε Ρίκο, να κανονίσω εγώ. Κάρασε μέσα, κορί. Με μου να λύσε με έναν του μου. Και όχι να μου κλείσει την πόρτα, αριστά μου τραβώ, εντάξει. Όσο ρε, άκουσες εσύ η πολυκατοικία. Κικίτσα, πού ήσουν εσύ. Άμα μάθεις που ήταν, ένα σ' ακούσει όλη η χώρα εσένα. Μα ποιος είναι, ο ιδιοκτήτης. Σε παουρίζει έτσι. Όχι όλα, αστείευκε ρε, αστεία, κάνει πλάκα τζίσου άνθρωπος, δηλαδή κάνει πλάκα, παραλία, αστείευκε ρε. Σοβαρό μιλώ ρε Πέπα, ήταν μες στην κάσα του διπλοκάμπινου. Ποιου διπλοκάμπινου. Του κότσινου ποιου διπλοκάμπινου σιόρ. Τι είναι που έκανα μες στην κάσα του διπλοκάμπινου. Τα γκονούι σου. Τι ο παρομέλα λες έτσι. Ναι, αμέλα λέω έτσι. Πάντως κουρουπίθηκε ρε φορτώντας. Έτσι, τα με την κόρη σου και αρώτα την ήταν που κάνω μέσα στην κάσα του διπλοκάμπινου. Κίτσα, τι έκανετε μέσα στην κάσα του διπλοκάμπινου. Τίποτε ρε μαμά, απλώς ήμασταν κάτω και κρυώσαμε. Ναι ρε βέβαια, ήταν κάτω, κρυώσαν τα μωρά και μπήκαμε στην κάσα, έσπιχταν καλιαστήκες και να βράσους. Όσο ρε Βούρκα ρε, άφησε να μας πει. Μα να μου να μας πει σιώ, τι θα μας πει ρε Πέπα. Κόφκω τον ταμετίτσιο. Τώρα κόφκω τον μες στην κάσσα του διπλοκάμπινου. Ένα μου πιτσιά, αλλά σιώ. Ήταν και μέσα στην κάσσα αντίτσιρος. Ξέρω εγώ, που να πάμε στο παλιό μέτωχο, μπορεί να φόρεσε τα ρούχα του. Εντσι πάνω που τους ήβρετε. Ναι ρε, είπα, εντσι πάνω που τους ήβρετε. Μα ξέρεις τι σημαίνει.
Ξέρεις τι σημαίνει να ανοίξεις την κάσα του διπλοκαμπίνου σου και να βρεις έναν μαλλουρό σύλλο μέσα. Με τον ξαναπείς έτσι, οκ? Ρώξε πολλά καλά σου, το έκαμε στο στόμα, ένα σε παπώσω σένα. Κίτσα, πέ μου γλύωρα τι έκαμετε μέσα στην κάσα του διπλοκαμπίνου. Έπες τον αυτοκινητούθια τα μωρά, ρε Πέπα. Σιω παρικό. Κίτσα, πέ μου γλύωρα τι έκαμετε. Γιατί να με σκουλήσει εμένα η πελάρα μου και θα ξέρεις πού είναι να πεταχτείς, λάλε. Τίποτε πονηρό, ρε μάμα. Ναι, ρε μάμα, τίποτε πονηρό, λαλή σου το μωρόσιο. Έπεσαν πύρι, πύρι, το μάμπυρι, το φτώχο, το καλό, η ρίξο. Όσο ρε τη γλώσσα σου, λάλη και κίτσα. Ρε μάμα, απλώς είμαστε κάτω και μπήκαμε μέσα, εκκριώσαμε και μιλούσαμε. Κόρη! Ποιο είναι μου περίπεση της κόρη, α? Να είμαι 20 χρονών. Α, από τον κόλο μου, Παναγία μου. Να είμαι 20 χρονών, κόρη. Και να είμαι μια 18 μες στην κάσα του διπλοκάμπινου. Είσαι ένα συντηχάνο, Μαρή. Είσαι ένα τρυπήσω, κόρη, την κάσα του διπλοκάμπινου. Ω, ένα συντηχάνο. Να δεν είσαι τσιλόγια μπροστά στο μωρό, ρε. Κι όμορο, ρε Πέπα. Κι όμορο, ρε Πέπα, μωρό, λέ, τούτα πως είμαι στη κοιλιά σου. Τούτη αγωμάτιο να κάνει δικό την μωρό. Παναγία μου, ζαλίζουμε. Ναι, το μωρό σου και αμέ τώρα. Ήφραμε τη μεστικά σαν του διπλοκάμπινου και ακόμα λίγο να μας γράψουν και εφημερίδες. Οι εφημερίδες σίγουρα να μας γράψουν αφού τον ετσίλιζες. Μωρή, μωρή, πόσο σχέσεις φορές παίξε πολλά καλά. Μένει ξανά πεις τη λέξη ετσίλιζε. Έχλιασε και εδώ και μέσα στο ρούσκο. Ποιος έχλιασε, ποιον ετσίλιζε. Τον Σοφράνη. Ετσίλιζε τον. Εβούρα μας με το διπλό κάμπινα και τσίλιζε το! Έχιασε και εδώ και μέσα στους τροχούς, σιόρ! Γιατί δεν τίποτε κάτω και έδωσε μέσα στους τροχούς! Θόρε, θόρε, αντί να ενδιαφέρεται τι έκανε η κόρη της μέσα στο διπλό κάμπινο! Μακάρι να σε κάτσουν φυλακή, ρε! Μακάρι να σε κάτσουν φυλακή, ρε, να ησυχάσω πιο! Μα ποιον να κάτσουν φυλακή, σιόρ, εμένα του Ρίκο, του Μάφουρο, δεν είμαστε καλά. Εγώ να τους πω ότι πήγαινε ένα χωματόδρομο, θέλω κάποιον μπροστά μου, χρειάζεται να πέφτει μέσα στους τροχούς. Ναι, αλλά εγώ θα τους πω την αλήθεια. Πήγαινε κόρη, βρε μια τρύπα να χωστείς, εσύ που να βγάλεις σε γλώσσα. Όσο ρε τη γλώσσα σου. Πού είναι το κοπελούδι τώρα? Στο νοσοκομείο. Δηλαδή είναι πολλά. Σου ρε. Α, έπληξε το ρε, μα λίγο το σέρι του ρε Πέπα. Ναι, λίγο το σέρι του. Έλυσες του το όι. Ρε. Είσαι απκάλυψες το κοπελίδι και εξαπώνησες του μόνο του στο νοσοκομείο, ρε! Α! Όχι ρε Πέπα, όχι ρε Πέπα! Και ο Αρτεμάκης! Πονείς, ρε! Φύρνουμε, όχι πονώ! Άντε, σιωπή, ρε φίλε, διότι φτηνά την έκλειδωσες, σαν! Αλλά που λάζει ο Αρτεμάκη τώρα! Τι λαλό, ρε! Τι λαλό, είναι καλά που σου λαλό, ρε φίλε! Διότι πρώτο, ρε φίλε, έτσι όπως αρπάξε την πάλα ρε και βούρα σας, λαλό που μέσα μου, αμάνα μου, λαλό. Αμάνα μου, λαλό, είναι τελειωμένη και δυο ρε φίλε. Και ευτυχώς που ήταν κανός ο κόλος του, γι' αυτό πρέπει να με ευγνωμονείς. Διότι δεύτερο, που έμπηγε μέσα στο διπλοκάμινο, έτσι πως εβούρα, και έκλασε και πέσχαμε, λαλό, αμάνα μου, λαλό. Αμάνα μου, και αν περάσει που πάνω από την τσιγιά του, λαλό, να του φύγει κανένα εσωτερική αιμορραγία, και ώστε να τον πάρουμε στο νοσοκομείο, να κλωτσίσει σίκλα. Μα κάνε γλώσσα σου! Ναι, ο Θεός να καρύσει το σοφρόνι. Φτάβα και να με θαψίζει ζωντανό εσύ ρε. Μόνος σου ρε που να θαυτείς. Μόνος σου που να θαυτείς ρε που πήγε και πήγε μέσα στο διπλοκάμινο του Μάππορου ρε. Εγώ ρε, φάμε μη γλώσσα είναι κικίτσα ρε. Να σιζνού ρε, να σιζνού ρε, κρόνο είσαι κικίτσα ρε. Α, μου είναι πόνο ρε φίλε, με όταν το βάλουν κάποια ρε εσύ ρε. Να μου ρε φίλε, συγγνώμη ρε, πονεί πολλά, δεν μου να κάνω. Τον είδες ρε, για να θυμάσαι ρε διπλοκαμπινιά ρε, παρκάρνε την πας στο χέρι μου, έλυσε μου το ρε, έλυσε μου, έσταξε μου. Ωμα, να μου τώρα που είναι το μάθει ο τσίρις μου, θα το λύσει όμως. Αμα, να έχουμε τραγικές καταστάσεις, α. Ποιο είναι τραγικές καταστάσεις, ξέρεις ποιος είναι ο τσίρις μου ρε. Ποιος είναι, θυμοθιάρεις πολλά. Θυμοθιάρεις πολλά ρε, μα το διόρυκος θα κατουρίσει πάνω του. Άντε ρε. Δεν θα αλλάξει μόνο.
πέσω έτσι πρώτα την κόρη μου, ή μέσω η κόρη μου να με πέψει και νοκομείο σου. Γιατί θέλω να μου πει, άμα τη κάνει σαν του σύλλου που να σε πάρει στο ξενοδοχείο. Ε, τι ήθελε να τη πω, μπράβο, μάνα μου που σε έκοψα με στην κάσα με τον κοτσούθια, εν τούτο που ήθελε να τη πω. Με παρπατά μέσα στα βρεμένα, ρε. Έτσι να σου την κάσω το φλόκο μου πάνω, α. Έκανε που μου γέμωσε σπηλάδα μέσα. Ε, συγγνώμη που πήγαμε με στα χωράφια, κυρία Πέπα, εντάξει. Είπα σου χίλιε φορέ να έχει παπούτσια με στο αυτοκίνητο να τα αλλάσει άμα έρχεσαι. Ναι, ρε, Πέπα, μ' άκοψα την κόρη σου με στο αυτοκίνητο, είσαι να σκεφτώ τα παπούτσια. Άδε τον, έρχεται δάδα, έρχεται δάδα. Ωρε, σιόρ, εγώ μιλώ τη σου δούσε ο νου και πα στο φλόκο. Απάντα μου σε το που σε ρωτώ. Τι με αρωτά. Τι έπρεπε να πω τη κόρη σου, μπράβο. Όχι, δεν έπρεπε να τη πει μπράβο. Αλλά όχι να του βουρά με το αυτοκίνητο σαν τον πελόν. Μπορούσε να τσιργήσει και την κικίτσα. Απλώς έγινε όμως είναι και λέμε που γέμαρε με. Πέμα μα τους είδαμε στην κάσα σιό. Να με κατατήσει περίγελο του κόσμου του η κοπελούα. Άδε, άδε το μα πού είσαι ρε νόμισες. Μες στο χωράφι είσαι. Πού πετάσεις ρε τον κόλον του αγκουρκού. Συγγνώμη ρε Πέμα, συγγνώμη αλλά. Δεν μπορώ να ξεχάσω και είναι τη σκηνή. Μα δεν μπορείς να φανταστείς πως ένιωσα τη ρόμπου. Παράγια από τον κόλο μου. Άνοιξα την κάσα και θωρώ τους πω πίσω. Έτσι, ενόμισε ένα κέντα μπλάζα νομίζα. Αφού ήμουν καλά την μισή μου μερκά, που το πόδι, ως τι κανέ. Τα νόμια πια κόρπος, δεν κλειτώνε. Ναι, φοάσαι και δεν μπαίνει τίποτε πάνω σου εσέ. Ναι, βέβαια, εν έτσι άξι πάπου να γυρώ να πάω και να τραβά τις βούτσες σου, λαλό σου το. Άντε πάλι, του είστε βούτσες μου πάλι. Και το μόνο πράγμα που σκέφτομαι και μαραζόνται, εντ' όντο μωρό σιώ. Κι όντο μωρό που να γεννηθεί και αν είναι πεθαμένος, θα το καταστρέψετε. Πού σου ρε, κανεί ρε τον τη γλώσσα σου, κανεί. Μου είχε κανεί ρε Πέπα. Πότε να τούσει, τούσει και βάζει τον τυχέ σου σαν τη σιώ. Και τώρα να... Έγινε γενέκα για μου, πάρ' το απόφαση. Όχι, δεν το παίρνω απόφαση. Έφτα εγώ το κάνε και γέννη να έρχεται εδώ μέσα. Κάνει με το παράπονο ρε Πέπα. Ακατέου σου, και εσύ τα ίδια έκανες. Εγώ έβαλα σε μέσα στην κάσα του αυτοκίνητου του κυρού σου. Εν είσαι ένα αυτοκίνητο ο κυρίς μου έξυπνε. Είσαι ένα σερονάρι. Εξήχασες ένα μποκάντες μέσα στο ασερονάρι. Ε, άλλον το η κάσα και άλλον το ασερονάρι. Χάνεται ο σεβασμός μέσα στην κάσα του άλλου, είναι τέλος. Ενώ μέσα στο ασερονάρι, χάνεται. Μα δώρε ρε, δώρε, θα ρωτήσεις μια κουβέντα, λαλή μου δέκα. Τέλειωσε, τέλειωσε, θα την παντρέψω να σιγάσω, σιγόν. Ρε, μα με ποιον να την παντρέψεις. Με τον Κοτσούθκι, αφού το θέλει να τον πάρει να σιγάσει και λέμε. Ναι. Να τον παντρέψεις, να την παντρέψεις με τον Κοτσούθκια, ρε. Ο κύρις του να σε κάτσει φυλακή, ενώ να θέλει να συμπεριφέρεψει μαζί σου. Ποιον να κάτσει φυλακή σου. Αύριο να σου κάτσει για καμιά αγωγή, να έχεις να πιερώσεις καμιά 200 χιλιάες. Εγκούς πως το μίτσερα μου να πιερώσω 200 χιλιάες τίρες εγώ, εντάξει. Άκουμε που σου λαλώ. Αύριο παραγγέλνει του και πάνε στο δικαστή και λαλεί, ζαλίζουμε. Παναγία μου ρε Πέπα, με μου λες έτσι πράγμα γιατί ζαλίσουμε, πάω να φύγω γιατί αγχώνεις μες. Περίμενε να χωθείς, άμα δεν έρθουν να σου πιάσουν κατάθεση. Τα κατάθεση. Ρε, έτσι λύσες πλάσμα και θα σου πουν τίποτε. Ε Πέπα μα δηλαδή, κάνεις το επίτηδες σιώ. Όχι Πέ μου, κάνεις το επίτηδες, άντε να δω. Τι επίτηδες ρε Μέρη, με ξέρεις. Άμα δεν είμαι καλά, θέλω αλλαγές. Συγγνώμη. Πάντως, είναι απίθανα επίπλα μέρη μου να έρθεις να τα δεις. Ναι, κόρη, που το έλα-έλα, με έρχεσαι με πατάς, που λένε και στα χωριά. Μέρη, σου τα συστήνω αναφύλακτα. Καλά, κόρη, ανεπιφύλακτα. Χάσαμε το Σοκράτη, βράμε σε εσέναν τώρα. Έπιασε με χτες. Έκοψα του το Μέρι. Μα συγγνώμη. Τι γιατί ρε Μέρι, τι γιατί. Να με μια ζωή το θύμαν εγώ. Έκλαψα, επώνυσα, κανεί. Άμα δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μάμα του, να μείνει με τη μάμα του και να με αφήσει ήσυχη εμένα. Όχι Μέρι. Μηδένα πρωτουτέλους κακάριζε, εντάξει, αλλά δεν μπαίνει τι κότα είναι η μάμα του. Έπρεπε να την είχες εσύ και ελάλου σου. Μέρι. Έριξα μαύρη πέτρα πίσω μου. Τέλος. Ξέρω το ότι το είπα πολλές φορές, αλλά αυτήν τη φορά το εννοώ. Έτσι θυμώνω σου εσένα, κόρη. Ένα λεπτό για τη χτυπού μου. I'm coming.
Γεια σου, Σόνα μου. Μέρι, είναι ο Eurovillage Cypriot και επειδή δεν θα φύγει με έναν κολάι που λένε και στα χωριά, κλείωσε, αγάπη μου. Μπάι σου. Τι είναι, κύριε Ρικό? Ήρθα να βάλω λίγο αέρα. Και τι είμαι εγώ, φιάλι οξυγόνου? Παραπάνω που οξυγόνο, μάνα μου, παραπάνω που οξυγόνο. Άμα είσαι εδώ μια ημέρα αρρωστό, πεθανίσκω. Ε, άντε, είδες με. Είδα σε, αλλά φορώ και άλλα έπιπλα. Ναι, εγόρεσα καινούργια έπιπλα, κύριε Ρικό. Και γιατί, μάνα μου, τα δικά σου τι ήταν και πάει σε πετάσεις στα ριάλια σου? Άντε, κύριε Ρικό, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ, μάνα μου. Έρχει να έδω και τσέκα μια 300 λίρες μας τότε δίπλα. Ναι, εβάλα σου τον μπρο σου, κύριε Ρίκο, που λένε και στα χωριά. Εμένα μου βυσοδέω και παραπάνω. Κύριε Ρίκο, αυτά τα έπιπλα είναι μοναδικά. Είναι έπιπλα design. Καλά είναι μόνο το design. Άντε, κύριε Ρίκο, παρέτα, που να με ρωτήσεις και για το design. Εσύ ξέρεις μόνο τις καρέκλες της Τόνενες και το τραπέζι το Φορμάικα, και είσαι μια χαρά. Βεβαίως είμαι μια χαρά, μάνα μου, διότι είναι οι αθάνατες οι τσάερες, οι Τόνενες και το Φορμάικο. Ξέρεις ότι εγόρασα τσάερες, Τόνενες, που του μόρφου και ακόμα έχοντες. Και είναι ολοτσίνουρκες. Ολοτσίνουρκες, σαν να μένε κάτσε πλάτμα πάνω. Γιατί παλιοί μας τόνοι, μάνα μου, τσάερες, τες Τόνενες. Δεν με ενδιαφέρουν οι τσάερες, οι Τόνενες. Εγώ εγχώριζα, έχω προβλήματα, είμαι χάλια. Όχι, ναι, χώρισα, Εχώρισες, πουρέκα μου. Μου γελάς εμένα. Θωρώ το μες στα μάτια σου. Θωρώ το στην καρκιά σου. Κύριε Νίκο, σε παρακαλώ. Μην μου αρχίσεις τα τσαντιστά και τα λοιπά χωριά τη δικιά, γιατί δεν έχω καμία όρεξη. Να ήμουν μες στην Αφρική. Με τους Ζουλού τους μαύρους. Να ήμουν μες στην έρημο. Χωρίς νερό χαρά μου. Να μην είχαμε γάδαρον. Με μούναν, με καμήλαν. Και να έρχονταν να μου λέαν, ξέρεις πως σε χωρίσα. Είχε να έρθω βουρητός, γονατιστός κολοσυρτός, να σε βρω να προπέσω και να φιλώ τα πόδια μου. Σε παρακαλώ, κύριε Ρίκο, σε παρακαλώ. Τα σέρκα, τα μαλλιά σου και να με σήξεις, κούκλα μου, μέσα στην αγκαλιά σου. Ναι, μπορεί να σε σήξω, να σε πω σήξει τώρα όσο κράτησε. Άκουτο! Όχι, μάνα μου, αστιεύκου μου, μάνα μου, αστιεύκου μου! Γεια σου, μάνα μου. Χαίρετε. Τι κάνεις εσύ, μάνα μου? Μου είπα, μου, έρχονταν τα δίπλα την Αστάζα και είπα, να αυτό να δω, ξέρεις τι ωραία δίπλα. Τέλειωνε, πήγαινε κάτω και τηλεφώνησε μια αστυνομία να πάει να δώσεις κατάθεση. Ναι, κατάλαβα που να πω εγώ, να έρθουν κίνια μαθερούσι. Τέλειωνε, ρε πόρτι, που να έρθουν. Φέρτε και ώρα, πλάνε. Τι κατάθεση είναι να του πιάσουν? Άι, σε μάνα μου, έμπλεξε μας, του δώσε, έμπλεξε μας. Πες μου τώρα τούτος, και τα έπιπλα που είστε πάνω. Αν ήξερω, αλλά ρωτούσε με. Αφορμή βοήθα μου. Παντέτσε να αγοράσει ο Ρίκος έπιπλα. Και λάλε μου και για κάτι καρέκλες Τόνενες που έφερε από του μόρφου. Άμα του πούμε για έπιπλα, θυμάται τις καρέκλες τις Τόνενες που του μόρφου. Αναστάζια, πες μου, είσαι τίποτε καλά ζαχαρούχο. Ζαχαρούχο. Δεν έχει άλλο ζαχαρούχον, Παντελίτσα μου, αφού ρούφησες τα ούλα, αγάπη μου. Μη μου κολλάς, Γιαννάκη. Sorry, μπορώ να πω τουαλέτα. Βεβαίως, ελάτε από εδώ. Από εδώ. Thank you. Εδώ μέσα, εδώ. Sorry, μπορώ να πω τουαλέτα. Βεβαίως, περάστε από εδώ. Όχι ρε, έλα περάσει από εκεί. Σε κουφίε τώρα. Έτσι σου είπαν. Ρε Πατελίτσα, πρέ, δεν καταλάβεις ότι η μάνα σου καρτεράζει και το τελευταίο λεωφορείο φεύγει σε 5 λεπτά. Σε 10 φεύγει. Τέλειωσε. Όχι, λύσα τα νεύρα μου. Λύσα τα νεύρα. Φεύγει σε 10 λεπτά λεωφορείο, εσύ φεύγεις τώρα. Τέλειωσε. Ξαπολά με γιατί. Καλά ρε, καλά. Είσαι κάτοικος σου, ξέρει το ότι είμαι φέτος. Λοιπόν, αν ζεις καμιά μπερδά, να σε ραΐσω. Σηκωθεί τώρα. Εντάξει ρε, φεύγω, αλλά να ξέρεις ότι που τα σήμερα δεν έχεις αρθεί. Ρε Παντελίτσα ρε κουμπάρε, μην με πιάνεις έτσι. Με μου λαλείς κουμπάρε. Αλλά εντάξει, εντάξει ρε μωρό μου, ρε Παντελίτσα μου, ρε πελό μου, καταλάβεις μάνα μου. Ήρθε και πένα, έτυχε να έρθει με μια γκόμενα μες στο σπίτι εδώ, μέσα με το αρφού σου, και εσύ κάθεσαι να μέσα τον όχτον και ταράσεις. Από σύρ τον όχτον
και ένα φύλλο. Καλά, αποσύρω το. Καλά. Άτε, γεια. Αλλά, απορώ τι της βρίσκεις της κοκαλιάρας. Εμπό ψηλή, μάνα μου, ψηλή. Γεια σου. Καταλάβεις που γίνεται έτσι. Άτε, χαιρετίσματα, πρόσεχε, α. Άτε, χαιρετίσματα, πρόσεχε. Προσεκτικά, άτε, γεια. Σύζυ, πού ήσουν και καρτερούσε, καρτερούσε. Εγώ, εγώ και... Ούτε εγώ, δεν ξέρω να φάεις καλά. Θυμηθήκες τον κόλο σου πάλι, που πιες πάνω στην Αστάζια να έντονε πόνες. Βέβαια, επέλανε, με ξέρεις το. Α, είναι αυκίτσιο που πάνω και εμά, έτσι να περιπέζεις δε τους αστυνομικούς που να πάεις. Δεν πάω πού ποτέ εγώ. Ό,τι θέλεις κάνεις. Χα! Πε μου, γιατί πιες πάνω στην Αστάζια. Πήγα να δω τα βίβλα. Χα, είδες τα. Είδα τα. Θέλω κι εγώ. Παρέτα ρε Πέπα. Ναι, κατάλαβα γιατί να στάζει καλύτερη που λόγω μου. Ποτέ είναι καλύτερη που λόγω σου, αλλά είναι το στυλ σου, καταλαβες. Είστε που είλε, έμαθε μου ο Ρίκος ο Μάπουρος το στυλ. Έτσι να σου τη λόγω μες στα μάτια να δεις το στυλ. Το στυλ μου, κατάλαβες, έτσι. Ποιο στυλ σου? Το προσωπικό. Δηλαδή? Δηλαδή, όπως είσαι ο καθένας το στυλ του, έχω εγώ το δικό μου το στυλ, κατάλαβες. Το οποίο είναι... Χτυπώ ακαριέα. Ναι. Όπως το ακαριέον το σχοινίο. Το σχοινίο? Ναι, το φυτίλι μου, το βάλεις πας στην πόμπα και παίζεις και μετά στα ουλά ίσια πάνω, ας πούμε. Ναι. Ναι. Έτσι, και εγώ, άμα μου αρέσει μια γκούμενα, τι πω καριέα, καταλάβεις. Σοβαρά. Ναι. Μπράβο. Μπαμ και κάτω, δηλαδή. Ακούσες. Μπαμ και κάτω. Όχι, να ακούσα. Ακούστηκε μπαμ τώρα. Όχι, θέλω να πω... Γεια σας. Να πάθε, ρε. Να πάθε, συνόμιζε όμως πάντως. Α, ναι. Και κάτι μοντού σου, σύλλου σου και... Μουντάραμε σύλλοι, μουντάραμε άλλη ποτσί, άλλη ποτά, άλλη ποτσί ποτά. Μάνα μου, ρε. Ναι, άρκεψε τα μάνα μου και χαρώσε και να βγάλουμε καλό χαίρι. Εσύ όπισες οξά. Όχι, δεν σιώπω. Μα νομίζεις να χτίσω εγώ σου και να χαλάς εσύ. Άρκεψες τα παλιά σου πάλι. Έφας το παλί σου, μάνα μου. Ή και το νερού σου, μάνα μου. Έχει αυτό που την εγκατάστρεψες σιώ και κάμε στην έτσι. Να... Μα πού έπιες σιώ. Τόσο αμπιλό του αέρα. Σιώ καλά και μετά που θέλουμε να κάνουμε τώρα. Έμπα που ποτέ, πονώ ο κόλο μου. Μα με δίμενε μη σταρκώ στους δυο. Άνοιξε ρίχο είπα. Πρέπει να ράνε τον νέο. Πρέπει να ράνε τον νέο να στάσει. Πρέπει να ράνε τον νέο και να στην πουσέλη. Ώστε εσύ είσαι ρε πουλί. Εσύ είσαι. Κοίτα ρε γελάνε μου το κοκοτσιο. Δεν το εμπίστευκα ρε. Δεν το εμπίστευκα. Πέμπω μου, έχεις ένταλμα και πήγε θεσό μου πήρε κάτω. Ένταλμα. Έχω πάτσου, ρε καράκι! Έχω πάτσου! Ρε, είσαι άνθρωπος εσύ, ρε. Είσαι άνθρωπος εσύ να μου κάνεις έτσι πράγμα. Είσαι άνθρωπος εσύ να μου κάνεις έτσι πράγμα, ρε. Μα τι σου έκαμε, κύριε, κάτω! Μέχαμε, ρε. Θα σε χτάρω. Θα σε χτάρω ζωντανό, ρε. Θα σε χτάρω ζωντανό, ρε. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Πάμε. Το συγχνάτε. Τώρα το είδα το! Εγώ δεν πήγω σκόρος εμένα! Άντε τώρα, δεν τα πάει, δεν τα πάει. Σωρή, άντε, φεύγε που θα με. Η κατάσταση είναι να του πάρω. Άσε, μάνα μου, έμπλεξε μας, έμπλεξε μας.
Αναστασία μου, έχεις τίποτε γάλα ζαχαρούχο. Ζαχαρούχο. Περιμένω. Και σκέφτουν, έχω. Χαίρετε. Ρικό! Τι κάνεσανε. Ο Πέπα μου είναι. Είδα πως έναν τα δίπλα της. Τα στάντια και είπα να έρθω να δω. Μα είδε και βέβαια. Πολλά ώρα αυτό τα δίπλα. Τέλειον. Εγώ φ***άεις τώρα. Ε, όχι. Γιατί ρε μαμά, ήταν καλό και εσύ. Πραγματικά έφτιαξε. Πραγματικά έφτιαξε. Μου λέτε και έτσι, μπορεί έτσι. Ρικό. Πέπα μου. Γεια σας. Παιδιά, έτω. Εγώ δεν καταλάβεις ότι έγινε όμως είναι η κελέ μου γέμαρα άμα την έχω ψάμε στην κασιασιό. Α, αμπουρκάνες ήταν μέσα εδώ όμως. Πού, πού τα μανά, πού τα. Ρε Πέπα, μα καταλάβεις ότι έγινε όμως είναι η κελέ μου γέμαρα την ώρα που τους έχω ψάμε στην κάσα. Α, να με κάνει περίγελο του κόρπου του κοπελού εμένα. Να ανοίξεις την... Μα δεν μπορείς να φανταστείς, ρε! Ρε Πέπα, νομίζω να με πιάσει τα μπλάς! Εμού... Να, δεν είπα τίποτε εγώ.
Come lo caracuri? Είπα σου 100 φορές να έχεις παπούτσια μες στο αυτοκίνητο, να τα αλλάξεις και μου άμα έρχεσαι. Ναι ρε παιδιά, μη με ναι με... Ναι με ναι 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 άρκεψε τα μάνα μου και χαρώσε και να κάνω με καλό. Εσιώπησε ρε! Όχι δεν σιώπω, δεν σιώπω, δεν σιώπω. Ξανακάνουμε. Εκριώσαμε και εμιλούσαμε. Κόρη! Μα ποιον μου πέρεπεσες κόρη. Κι όλα μου... Α, παραγιά μου το κόλλο μου και πόνισα. Κι όλα μου πέρα... Εγώ δεν ξέρω, μου πεις το καλοίδι, έτσι σε μέσα. Πήρει το παπύρι. Έλα, βάλω ξανά. Να δείξεις την κάση του διπλοκάμπινου και να βρεις μέσα τον παλουρό σύλλο. Με τον ξα... Με τον... Α, με τον ξάπι. Ακόμα λίγο να το πήρε. Παλαιχώρη που είπα, παλαιχώρη. Εντάξει. Έλα, να το πάρω λίγο πιο πίσω. Έλα, έλα. Τα γλιστρούν τα παπούτσια. Ναι, ρε παιδιά, έτσι κάνω ξεπίτι. Τίποτε ρε μάμα, απλώς ήμασταν κάτω και κρυώσαμε. Ναι ρε Πέπα, ήταν κάτω τα μωρά, κρυώσασαι. Και μπήκαμε στην κασιά του διπλοκάμπινου, εσφυγλιά. Σφυγλιά, σφυγλιά. Να πονεί. Σφίχτα αγκαλιαστή. Είναι σαχτή γκούχτη. Σφίχτα αγκαλιαστή. Είναι Κουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εγίνει και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήτησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου του μαλώνει με την Πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει αφουρά την όλη μέρα. Κουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.